Καλησπέρα σας, Λίμπρο 107,4. All About Arizona Air, ξεκινάμε και σήμερα και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα με τον Βασίλη Καβαδία, συνρύθμιση του ήχου και όλους εσάς. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε χθες λόγω της αλλαγής που υπήρχε στο πρόγραμμα Ελέο Μπάσκετ. Νομίζω ότι θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία σήμερα να τα πούμε μετά από το μάτς με την ΑΕΚ και εν ώψη ενός ακόμα ντέρμπι που έχει μπροστά της η ομάδα. Έχουμε να συζητήσουμε και για μπάσκετ φυσικά. Όλα αυτά εδώ πέρα μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Στην ανοιξιάτικη ως καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη θα λέγαμε τις τελευταίες μέρες και σήμερα ειδικά. Εγώ έκανα πρεμιέρα κοντομάνικο, Βασίλη Καβαδία, σήμερα. Με ζακέτα από πάνω βέβαια, okay. Αλλά έκανα πρεμιέρα κοντομάνικο. Νωρίς. Από τον Μάρτιο ξεκινήσαμε. Φτιάχνω καιρό. Έχω μπουφανάκι, ναι. Όχι, δεν ήρθα έτσι ανοργάνωση. Για το βράδυ που θα φύγουμε μαζί, λογικά, Βασίλη μου, στις 12. Εντάξει, είναι τσιμπάει λίγο παραπάνω όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, έχετε και εσείς μια ζακετούλα, ένα μπουφανάκι. Αλλά φτιάχνω καιρό. Είναι ωραία. Πλησιάζει καθαρά Δευτέρα. Να βγείτε να κάνετε τις εξορμίσεις σας εκεί στα δικά μου τα μέρη. Να κάνω λίγο τζίρο τα μαγαζί, γιατί κουνιέται φίλο όλο το χειμώνα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 6. Η δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε λογικά τις τηλεφωνικές γραμμές, όταν έρθει και ο μεγάλος, γιατί είναι κάπου δίπλα, για να δώσει το τελικό ok. Γιατί ποιοι είμαστε εμείς, Βασίλη Καβαδία, να πούμε θα ανοίξουν οι γραμμές ή όχι, εντάξει, τι είμαστε τώρα εμείς. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα που έχει αγωνιστική δράση και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο έχουμε Άρης Κολοσσός στο Παλέ. Μπαίνει και το μπάσκετ λίγο στην καθημερινότητά μας και γεμίζει περισσότερο τις ημέρες και τη θεματολογία. Χωρίς όμως να κλέβει την παράσταση από το ποδόσφαιρο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και στις κακές στιγμές και ειδικά τώρα που είναι στα πάρα πολύ καλά του ο ποδοσφαιρικός Άρης. Έχει και αυτό στα νέα του σήμερα. Είχαμε την ανανέωση του συμβολέου του Δελιζή. Θα μιλήσουμε μετά. Νωρίς το μεσημέρι το ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Θα μιλήσουμε για τον αρχηγό του Άρη. Το κέρδισε. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Για τις ανανεώσεις που έπονται μετά από τον Δελιζή. Και για το αγωνιστικό φυσικά, γιατί η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο φίλος ο 387. Πρώτος. Πήρε την πρωτιά του 779 στα μηνύματα. Περιμένω τον Γενέστα να βάλει γκολ για να μου πει ο Ζαγόρας ότι δεν είμαι πουλημένος. Ρωτάει ο φίλος ο 387. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παιδιά, να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε αρκετά πράγματα μέσα επόμενες ημέρες. Τιμητικό είναι βέβαια για τον Άρη, που όλοι περιμένουν και πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και στα δικά μου μάτια, στο καθαρά αγωνιστικό, και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό στο επερχόμενο μάτς. Βλέποντας την εικόνα της ομάδας και βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα ο Άρης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αν αυτό το παιχνίδι γινόταν στο Βικελίδης, θα είχε ο Άρης ξεκάθαρα τον τίτλο του φαβορή. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν πάει να είναι Ολυμπιακός. Έτσι είναι. Δεν σημαίνει ότι αν η ομάδα χάσει την Κυριακή είναι πουλημένη, όπως θέλουν να περνάνε κάποιοι, ξεχνώντας τις δικές τους πορείες και παρουσίες στην έδρα του Ολυμπιακού επί σειρά ετών. Και τα λησβέρισια που είχαν με παίχτες, προπονητές κτλ. Που δίνανε, πουλούσαν κουλουπού. Και όπως έγραφε ο Χρήστατος, μετά αλλάξανε τέτοιο και πήγανε στο Κουρασάν μετά. Στο Μόλ το εξαιρετικό Κουρασάν, βέβαια. Μπράις Μουν. Ένας φέρελπης φουλμπακ που είχε έρθει κάποτε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε πολλά και να κρατήσετε την υπομονή σας τις επόμενες ημέρες. Είναι αυτό που έλεγε και ο πρώην τεχνικός του μπασκετικού Άρη, ο κόουτς Αγγέλου. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θα βαλθούν όλοι να βάλουν στον Άρη μια στάμπα ότι πάει στο Καραϊσκάκης για να χάσει την Κυριακή. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτοί που προσπαθούν να βάλουν τη συγκεκριμένη στάμπα επί σειρά ετών πηγαίναν στο Καραϊσκάκη και στρώγανε 3-4-5. Γι' αυτό κρατήστε την ψυχραιμία σας, μην ασχολείστε, μην δίνετε ιδιαίτερη σημασία και εμείς νομίζω αρκετά ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Η ουσία βρίσκεται στην δική μας ομάδα και στο πώς θα προετοιμαστεί για να πάρει ακόμα μία νίκη. Γιατί ο Άρης θα πάει στο Καραϊσκάκη για την νίκη. Δεν θα πάει για κάτι άλλο, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Το αγωνιστικό, εντάξει, βέβαια σε τέτοια παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό υπάρχει πάντα και παράγοντας διαιτησίας.
και ο Άρης γενικότερα σε συγκεκριμένη έδρα έχει να θυμάται άσχημες στιγμές από πλευρά διαιτησίας. Έχει και άσχημες στιγμές αγωνιστικές. Και είναι περισσότερες είναι άσχημες αν ρίξουμε μια ματιά έτσι γρήγορα στην προστορία των δύο ομάδων στην Αθήνα. Και όχι μόνο στο Γιώργος Καρασκάκης, γιατί έχουν παίξει και σε άλλα γήπεδα. Και στο ΆΚΑ έχουν παίξει, και στην Νέα Φιλαδέλφια έχουν παίξει οι δύο ομάδες. Τελευταίο διπλό ποτέ το 2002. Μας έλεγε ο Βαδέα, εσύ πρέπει να ήσουν σε καλή ηλικία για να το θυμάσαι. Εγώ ήμουν 12 τότε. Τελευταίο το 2. Με τον Ορντίν Σμπαρί. 0-1. Ο Κατελιανάκης έβγαζε και τα out. Έβγαλε μεταγραφή ο Κατελιανάκης εκείνο το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό. Φοβερό μάτς εκείνο από τον άλλο τερματοφύλακα του Άρη, που ήταν και στη Θεσσαλονίκη όλα χθες, για ένα φιλικό που δώσανε παλέμαχοι, ποδοσφαιριστές, μπασκεμπολίστες, μέλη της ομάδας 2004 κατά του μπούλινγκ το οποίο έγινε στο Παλέ, με παρουσία χιλιάδων παιδιών, και αυτό ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα, παρένθεση αυτό, στα όσα λέμε. Θα πούμε λοιπόν τα αγωνιστικά. Με τον Άρη ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του, επιστρέφοντας μετά το διήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Σάββας Παντελίδης στους ποδοσφαιριστές. Το είχαν ανάγκη γιατί δεν πήραν την προηγούμενη εβδομάδα. Το άξιζαν κιόλας μετά από την νίκη επί της ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Αλλά από σήμερα τα κεφάλια μέσα και προσήλωση στο μάτς της Κυριακής. Στα όχι τόσο εξαγωνιστικά, θα πούμε και για την προπόνηση σήμερα και το τι είχαμε ακριβώς. Όσοι δεν ενημερωθήκαν νωρίτερα, δεν ακούσατε νωρίτερα, λίμπερο, επισημοποιήθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του Άρη με τον Γιώργο Δελιζής για τα επόμενα δύο χρόνια, κάτι το οποίο είχαμε σημειώσει και από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα δρομολογηθεί, και όντως έγινε και με την παρουσία του ατζέντη του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη από χθες, του κ. Ζαφυρόπουλου, ο οποίος βρέθηκε με τους ανθρώπους της ομάδας, με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, παρουσία και του Γιώργου Δελιζής, ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Και έτσι σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι θα πορευτεί με τον Γιώργο Δελιζής για άλλα δύο χρόνια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εφόσον ο Δελιζής εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το νέο του συμβόλαιο, θα κλείσει μια τετραετία στον Άρη. Ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στην δεύτερη δύσκολη χρονιά της Β' Εθνικής ως επιλογή του Παύλου Μυροφορίδη. Κέρδισε νομίζω με το σπαθί του πέρυσι την παρουσία του στο ρόστερ και της φετινής σεζόν, και κέρδισε με το σπαθί του την παρουσία του στην εντεκάδα. Γιατί ο Δελιζήσης πολλοί μπορεί να το έβαλαν τη στάμπα του παίχτη της Β' Εθνικής. Αλλά με την σταθερή παρουσία του έως τώρα στο πρωτάθλημα έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε απαιτήσεις πρώτης κατηγορίας ως βασικός μάλιστα. Εκμεταλλευόμενος βέβαια και το γεγονός ότι ο Άρης πήρε ένα παίχτη όπως τον Μαύρο, ο οποίος δεν τράβηξε, προοριζόταν αυτός για βασικός. Δεν τράβηξε ο Αλβάνος Στόπερ που συνεχίζει στην Γερμανία. Το εκμεταλλεύτηκε και αυτό ο Δελιζής. Συγκυρίες είναι αυτά στο ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να κερδίζει την εμπιστοσύνη και του Ερέρα και του Παντελίδη, και να αποτελεί, όπως και να το κάνουμε, πέραν του αγωνιστικού και μια προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο Γιώργος ο Δελιζής. Έχει έναν λόγο παραπάνω μέσα στα αποδυτήρια και νομίζω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση των ανθρώπων του Άρη για να ανανεώσουν το συμβόλαιο του 30χρονου κεντρικού αμυντικού. Το μπάσκετ από δική του πλευρά έδωσε μια μάχη πολύ ικανοποιητική χθες στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Πήγε το μάτς μέχρι τέλους, αν και βρέθηκε να χάνει και με 15 πόντους η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, αλλά δεν το παράτησε. Απέναντι σε ένα προβληματικό Ολυμπιακό, βέβαια, για αγωνιστικούς λόγους και μη. Το πήγε μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά δεν τα κατάφερε η ομάδα του Καστρίτη. Έπαιξε ρόλο και η διαφορά ποιότητας και οι ανάσες, όπως και να το κάνουμε. Ένας Ολυμπιακός με μεγαλύτερο βάθος ο ρόστερ του από ότι ο Άρης, κάποιες τραβηγμένες επιθέσεις. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα κρατάει την καλή παρουσία της από το παιχνίδι που έγινε χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν το θετικό, είναι παιχνίδια που, όπως λέγαμε και πριν την διεξαγωγή του, δεν έχει να χάσει τίποτα ο Άρης παρά μόνο να κερδίσει. Μπορεί να μην πήρε το ρόστερ αγώνα, αλλά κέρδισε την καλή του παρουσία στο παρκέ του ΣΕΦ. Πήρε ψυχολογία από αυτή την εμφάνιση, νομίζω, η ομάδα. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο μετά από περίπου έναν μήνα αγωνιστικής απραξίας. Και μιλάμε για επίσημα παιχνίδια. Τα φιλικά, εντάξει, κρατούν μέχρι ένα σημείο την ομάδα. Κάποιοι ξεχνάνε ότι έχουμε εκπομπή. Λοιπόν, σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά άλλο το φιλικό, άλλο το επίσημο. Και πλέον στρέφει την προσοχή της από σήμερα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Κολοσσό Ρόδου
στο Nick Gallis Hall. Βγήκαν και τα εισιτήρια, να διαβάσω τις τιμές και να πάμε στο break, γιατί τα ανακοίνωσε η ΚΑΕ σήμερα. Για τις θύρες 5 και 6 είναι στα 5 ευρώ, για τις θύρες 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 και 10 στα 10 ευρώ, 8, 9 VIP 15 ευρώ και τα Gold στα 20 ευρώ, Platinum και Courtside 50 ευρώ και παιδικά 12 ετών δωρεάν. Τα παιδάκια σας, όσοι έχετε παιδάκι νέος 12 ετών, μπαίνουν δωρεάν. Τρόποι και ώρες διάθεσης ηλεκτρονικά μέσω της Viva και από την boutique της ΚΑΕ στο Αλεξάνδρειο, που λειτουργεί από τις 12 μέχρι και τις 8. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Επιστρέφουμε, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Γκέστα έχει δίπλα τον Μπαλόμπα. Λοιπόν, Μπαλομπάρα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Τις ερωτήσεις, απορίες σας, τις τοποθετήσεις σας μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Είπαμε για την ανανέωση του Γιώργου Δελιζής, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, λίγο μετά την υπογραφή του νέου του συμβολέου, το οποίο θα τον κρατήσει τον Άρη μέχρι το 2021. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμφώνησε με τον Άρη για την ανανέωση της συνεργασίας μας. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ. Στον Άρη ζω τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου και πιστεύω ότι τα καλύτερα για μένα και την ομάδα είναι μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που θα αποτελέσω κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου που γράφεται από φέτος και αισιοδοξώ ότι τα χρόνια που έρχονται θα φέρουν επιτυχίες και διακρίσεις για τον Άρη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη που μου δείχνει από την πρώτη στιγμή και του υπόσχομαι ότι δεν θα τον διαψεύσω. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για τον Άρη όπως κάνω από την πρώτη στιγμή. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελίδη για την εμπιστοσύνη του, καθώς και τον κύριο Διαμαντόπουλο που συνέβαλε ώστε όλα να πάνε καλά. Φυσικά να ευχαριστήσω και τους συμπαίχτες μου, γιατί είμαστε ομάδα και μέσα από συλλογική προσπάθεια έρχονται επιτυχίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στον πρόεδρο της ΠΑΕ, κύριο Καρπίδη, για την εμπιστοσύνη του. Τους ευχαριστώ όλους, όχι όλους ο Δελιζής σας, ο οποίος μίλησε, επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ μετά από την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένας άλλος λοιπόν που ξεκίνησε τη δουλειά σήμερα για τον Μπάσχερακής με τον Ολυμπιακό. Με μεγάλο πονοκέφαλο για τον Παντελίδη να είναι ο Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος ναι μεν δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής που έχει στο μάτς του Καραϊσκάκης, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας, βόλεψε λίγο με τον Ντιγκινή, το ότι συμπλήρωσε κάρτες και είναι τραυματίας. Είναι απώλεια για τον προπονητή του Άρη, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, όχι μόνο για την εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στην ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο, γιατί μιλάμε για τον MVP. Στα δικά μου μάτια, νομίζω και στον περισσότερων της ομάδας στο παιχνίδι με την Ένωση. Έκλεψε την μπάλα, από αυτόν ξεκίνησε η επίθεση για το 1-0 του Άρη. Αυτός έβγαλε την ασίστ στο Ρόουζ για το 2-0. Αυτός έβγαλε την ασίστ στο Γιουνές για να χάσει εκείνο το άχαστο μόνο στον μπροστά από τον Μπάρκα και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Απελευθερώθηκε ο Γάλλος από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε ως επιτελικός μέσος ή δεύτερος φορ. Ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση που ο Ντιγκίνη αγωνίζεται πίσω από τον Γιουνές και φάνηκε αυτό. Τον υπολόγιζε ο Παντελίδης για το μάτς με τον Ολυμπιακό για να το χρησιμοποιήσει πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης. Να χτυπήσει δηλαδή στην κόντρα, να χτυπήσει στους χώρους που θα αφήσει η ομάδα του Μαρτίνς και ο Ντιγκίνη έχει αυτή την ικανότητα. Είναι μια φιλοσοφία που ακολούθησε ο Παντελίδης και στην Τούμπα, θα ακολούθησε και στην Τρίπολη. Και είχε τον Γάλλο αιχμή του δόρατος στην επιθετική γραμμή της ομάδας, αλλά τώρα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για ένα παιχνίδι. Θα δούμε κατά πόσο ο Γάλλος θα προλάβει να είναι έτοιμος για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, νομίζω θα αρχίσει να φαίνεται από τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Και έτσι με το καλημέρα καλείται να βρει και τον αντικαταστάτη του Γάλλου μεσοεπιθετικού. Έχει την επιστροφή του Τζανακάκη για το δεξιάκρο της άμυνας, αφού εξέτησε την τιμωρία του ο κριτικός μπακ. Του βγήκε βέβαια το πείραμα, να το πούμε έτσι, με το Βαλεριάνο στο δεξιάκρο της άμυνας, αλλά θα πάει σε μια πιο ορθολογική λύση ο προπονητής του Άρη, πιστεύω, για το παιχνίδι με τους ερυθρόλευκους και πλέον καλείται να αποφασίσει. Νομίζω ότι εκεί ίσως να σημειωθεί και η μοναδική αλλαγή στην εντεκάδα, το κενό του Γιουνές δηλαδή, και ποιος θα το καλύψει. Οι επιλογές είναι δύο. Η προφανής είναι του Γιουνές και να παίξει ή ο Τόνσο, αν προλάβει να είναι έτοιμος, ή ο Μαρτίνες πίσω από τον Τινίσιο. Και η δεύτερη είναι να πάει ο Λάρσον μπροστά.
Να μετατοπιστεί δηλαδή από το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής του Άρη στην κορυφή της επίθεσης. Μια θέση που την ξέρει. Έχει αγωνιστεί αρκετές φορές αυτήν στο παρελθόν. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής τον Άρη. Αλλά η χρησιμοποίηση του Λάρσον στην κορυφή της επίθεσης στερεί από την ομάδα πράγματα όσον αφορά την αριστερή της πλευρά. Γιατί ο Λάρσον έχει και αυτό το πολύ καλό, το ότι γυρίζει και μαρκάρει αποτελεσματικά, δίνει βοήθεια στον μπακ του, στον κόρχο της προκειμένη περίπτωση. Και νομίζω ότι είναι πιο απειλητικός ως winger από τα αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα και να πατάει στην περιοχή. Και το έχει αποδείξει μέχρι στιγμής. Όχι μόνο με τα δύο γκολ που έχει πετύχει και γενικότερα με την παρουσία του. Έχει μέρος μπροστά του Παντελίδης για να το σκεφτεί και να αποφασίσει ποια από τις δύο επιλογές θα προτιμήσει, εκτός να πάει σε κάποια άλλη τρίτη επιλογή ο προπονητής του Άρη. Ανάλογα και με τον αντίπαλο και ανάλογα και με τα θέλω του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν και δεν νομίζω ότι ο Παντελίδης θα παρεκκλίνει πολύ της φιλοσοφίας του, και ειδικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Την ίδια φιλοσοφία και ακόμα πιο ενισχυμένη νομίζω θα δούμε στο Γιώργιος Καρασιάκης, πάνω κάτω τον Άρη δηλαδή που είδαμε στην Τούμπα πριν καμιά δεκαριά μέρες. Για τον Τόνσο πάντως οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν να δουν πώς θα πάει μέσα στην εβδομάδα. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα προλάβει. Έκανε ένα μέρος της προπόνησης σήμερα ο Αργεντινός μέσο επιθετικός. Συνέχεια ακολούθησε δικό του πρόγραμμα. Δεν μπορούν να είναι 100% σίγουροι ότι θα είναι έτοιμος, αλλά ελπίζουν ότι οι πιθανότητες θα είναι με το μέρος του μέσα σε επόμενες μέρες, ώστε να τεθεί και στη διάθεση του Παντελή. Το χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι ο Άριστον τον Τόνσο, και αν προλάβει και τελικά και είναι έτοιμος, τότε νομίζω ότι θα πάρει και τη θέση του την κοινή στην αρχική εντεκάδα, και θα μένει να δούμε αν θα προτιμήσει τον Γιουνέζη τον Λάρσον ο προπονητής του Άρη. Εγώ με τη διέστησή μου, γιατί ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί κάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι, κλείνω περισσότερο προς τον Γιουνέζ, αν και είναι για ένα παιχνίδι που θα περιμένεις πίσω να χτυπήσει την κόντρα, αλλά νομίζω ότι θα πάρει την ευκαιρία του ο Τινίσιος. Θα δούμε βέβαια τι θα δείξουν και οι δοκιμές του Παντελίδη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και νομίζω ότι αν την πάρει την ευκαιρία του Γιουνέζ, θα την πάρει περισσότερο για να μην φύγει ο Λάρσον από τα αριστερά. Γιατί πηγαίνει πολύ καλά συγκεκριμένη θέση ο Σουηδός, που είναι και η φυσική του κιόλας, και μπορεί να απειλήσει πολύ περισσότερο ο Λάρσον από την αριστερή πλευρά της επίθεσης του Άρη. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει μήνυμα και λέει: πολύ καλή κίνηση του Άρη με την ανανέωση του Δελιζήση. Θες σίγουρα στόπερ την επόμενη σεζόν, αλλά είναι καλό να υπάρχει ένας παίχτης όπως ο Δέλης στην ομάδα. Σίγουρα, ναι. Η λογική λέει ότι ο Άρης το επόμενο καλοκαίρι θα πάει να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Μπορεί να κρατήσει και το Ρούς και να πάρει και για έναν ακόμα, εντάξει. Αλλά το ότι ο Δελιζής χρειάζεται λόγω της προσωπικότητας, γιατί έχει εξελιχθεί σε μια προσωπικότητα μέσα από την του Άρη, χρειάζεται, είναι σίγουρο, και νομίζω ότι, όπως έλεγα και πριν, ότι έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση των ανθρώπων του Άρη για να τον κρατήσουν. Και γι' αυτό που λες ότι είπε τη συνέχεια, σίγουρα νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, τους οποίους ο Άρης θα επιβραβεύσει για την έως τώρα παρουσία του στην ομάδα, αλλά και θέλει να τους δέσει, καθώς βλέπει ότι οι μνηστήρες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, ανεπίσημα βέβαια, όχι επίσημα, για παίξω όπως ο Κουέστα, ας πούμε, για παίξω όπως ο Βέλεθ. Και θα προσπαθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα να κλείσει με τον ίδιο τρόπο και άλλες υποθέσεις ποδοσφαιριστών που τα πηγαίνουν πολύ καλά τη φετινή σεζόν, και θέλει ο Άρης να αποτελέσουν κομμάτι του κορμού γύρω από τον οποίο θα χτιστεί ο Άρης της νέας χρονιάς. Διότι οι άνθρωποι της ομάδας δεν θέλουν να πάνε και το επόμενο καλοκαίρι σε έναν αριθμό μεταγραφών όπως τον περσινό. Δεν γίνεται κιόλας. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική, και δεν είναι και τρόπος αυτός να φτιάξεις μια ομάδα με διάρκεια και συνέχεια. Κρατάς ό,τι καλό έχεις από το φετινό ρόστερ και γύρω από αυτό προσθέτεις κάποιες ποιοτικές πινελιές ποδοσφαιριστών, ώστε να πας για το ίδιο και ενδεχομένως κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά. Γιατί αν ο Άρης μπει σε δικασία να αλλάξει πάλι 7-8 ποδοσφαιριστές, άντε 10 να πω, δεν νομίζω να τον βοηθήσει ιδιαίτερα. Και υπάρχει υλικό από το φετινό ρόστερ το οποίο μπορεί να το κρατήσει και να χτίσει γύρω από αυτό μια καλύτερη ομάδα την επόμενη χρονιά.
υλικό παικτών που έχουν έρθει και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και παικτών που έχουν έρθει το Γενάρη. Και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της ομάδας και την σεζόν. Όπως ο Λάρσον, όπως ο Κόρχουτ, όπως ο Ρόουζ. Του Γάλλου βέβαια είναι λίγο πιο πολύπλοκη περίπτωση, γιατί μιλάμε για δανεισμό. Μιλάμε για μια ρήτρα που, η οποία υπάρχει όσον αφορά τον το Ρόουζ. Ο οποίος βέβαια, εντάξει, από την πρώτη μέρα. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι την πρώτη μέρα είναι ψημένος με τον Άρη και Θεσσαλονίκη γενικότερα για το περιβάλλον και θέλει να μείνει, γιατί βλέπει ότι έχει ρόλο στην ομάδα, απολαμβάνει και τις συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα και τις συνθήκες που υπάρχουν στην πόλη. Θέλει να μείνει, έχοντας έρθει σε σημείο να μιλάει με φίλους του ποδοσφαιριστές και να τους ψήνει μεταξύ σοβαρού και αστείου να έρθουν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ένας από όσο ξέρω ήταν και στη λίστα του Άρη για την κορυφή της επίθεσης. Και μιλάμε και για ένα παίχτη ο οποίος δεν παίρνει πάρα πολλά λεφτά, δεν έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο του Ρόουζ νομίζω δεν ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι. Η ρήτρα του είναι ένα θέμα, γιατί είναι κοντά στις 500.000 ευρώ, τουλάχιστον έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Αλλά αν έχεις το OK του ποδοσφαιριστή και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή, τότε μπορείς να τα βρεις με τη Λορεάν. Με την οποία ο Ρόζ έχει συμβόλαιο μέχρι 2020, δηλαδή για ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή σε 6 μήνες μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει. Σε 6 μήνες, όχι. Σε 6 μήνες από τον Ιούνιο που ολοκληρώνεται ο δανεισμός του. Μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Άρα δεν αποκλείω εγώ, σαν σενάριο ας πούμε, χωρίς να ξέρω κάτι, ακόμα γιατί είναι λίγο νωρίς βέβαια για την υπόθεση του Ρόζ. Εφόσον η Λορεάν πει ότι εγώ δεν υπολογίζω τον ποδοσφαιριστή και θέλει τόσο πολύ να μείνει στον Άρη, να τον αφήσει και ελεύθερο. Για να έρθει. Είναι μια υπόθεση με την οποία οι άνθρωποι του Άρη ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί τόσο ζεστά. Ξέρουν τα δεδομένα, ξέρουν τις παραμέτρους. Και βλέποντας τον Ρόγκο να συνεχίζει με τόσες σταθερές εμφανίσεις, νομίζω ότι δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να αρχίσουν να το βλέπουν λίγο πιο ζεστά το θέμα του Γάλλου. Δεν είναι πολύ ακριβή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Και υπάρχει και το σενάριο. Να μείνει και ελεύθερος ο παίχτης και να σου έρθει και τζάμπα. Από τη στιγμή, αυτό το αναφέρω, το σενάριο αυτό το αναφέρω με δεδομένο ότι το συμβόλαιο του παίχτη με την Λορεάν λύγει το καλοκαίρι 2020. Και για αυτόν έχουν αρχίσει να ρωτάνε ομάδες εντός των συνόρων. Και για τον Ρόουζ. Και να τον τζεκάρουνε. Κερδίζει πόντους όχι μόνο εντός Άρη ο Γάλλος, αλλά και εκτός Άρη. Δεν το λέω αυτό για να βιαστεί ο Άρης να το κλείσει. Βιαστικές κινήσεις δεν χρειάζεται αυτά τα ζητήματα. Θα κρίνει ο προπονητής, θα κρίνει ο τεχνικός διευθυντής. Αν μπορεί να μείνει και του χρόνου. Πάντως μέχρι στιγμής δόξα το Θεό μην το ματιάξουμε. Μια χαρά τα πηγαίνει. Σταθερός. Σε κάθε παιχνίδι είναι όλο και καλύτερος. Έχει δέσει και με το Βέλεθ και το Δελιζήσι. Με αποχωρήσουμε φυσικά τον γκολ το οποίο πέτυχε. Κόντρα στην ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4 και λάμε τον Βασίλη Καβαδία. Αδελφός, εντάξει. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσαν τους Αλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί δεν τα είπατε χθες και είχατε να πείτε πολλά. Για το μάτς με την ΑΕΚ, 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια και πάμε ήδη στον πρώτο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά. Το όνομά σας. Είναι το πέμπτο ράδιο που σπάω πάντως. Και είμαι στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Το ραδιόφωνο. Βγήκα από το σπίτι και βγήκα. Το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σπάτε. Όχι, του σπιτιού. Του σπιτιού, γιατί. Καλά ρε παιδιά. Εμείς ήρθαμε στον Λίμπερο. Ναι. Για το χρήσαν του. Ναι. Άκου να σου πω. Έλα, πες μου. Αυτά που άκουσα σήμερα από τον Ζαγόρα. Να φύγαμε. Πρόσβαλαν τόσο πολύ. Τι είπε ο Γιώργος Ζαγόρας. Στη γάμα εθνική, στη β' εθνική για να μας ηρωνεύεται ο καθένας. Τι είπε ο φίλος Γιώργος, τι είπε. Τι είπε ο Γιώργος. Δηλαδή ρε παιδιά, δηλαδή εμείς αν ήταν να είμαστε με τον Ολυμπιακό, τρεις τελικούς παίξαμε με τον Ολυμπιακό, δεν θα μας έδινε ένα ρε παιδιά. Και αφήνει να πούμε να μιλάνε έτσι, να πούμε για τον Άρη. Του λέω Νίκο, δεν ξέρω αν είναι ο Χρήστος εκεί. Όχι, δεν είναι, εδώ θα έρθει σε λίγο. Άκου, εγώ είναι η τελευταία φορά που θα ακούω Λίμπερο.
Γιατί? Αν με ζητήσει συγγνώμη σήμερα για αυτή την προσβολή που με έκανε. Έλα, εντάξει, μην είσαι υπερβολικό. Μην είσαι υπερβολικό. Δηλαδή, για τον Άρη, τι υπερβολικό. Θα αφήνετε αυτά τα πράγματα να είναι μέσα στην πόλη. Τι είπε, ο Γιώργος θα είπε ή άλλοι. Ναι, μας ηρωνεύεται. Έχει πολύ καιρό τώρα που μας ηρωνεύεται. Σας ηρωνεύεται. Μας ηρωνεύεται. Ναι, ηρωνεύεται τον Άρη. Εγώ δεν τον έχω ακούσει δηλαδή, να ηρωνεύεται. Εγώ δεν τον έχω ακούσει να ηρωνεύεται τον Άρη. Δεν τον έχω ακούσει, τον αποθέωνε κιόλας μετά την ΑΕΚ. Ποιο αποθέωνε, βρε. Τι αποθέωνε, σήμερα σου λέω έσπασα το ράδιο, τι είμαι τρελός. Δηλαδή είναι δυνατόν να βγεις το βράδυ στη ζούγκλα. Να βγεις το βράδυ στη ζούγκλα και να κάνετε μια συζήτηση με τον Γιώργο για να τα ξεκαθαρίσετε. Δηλαδή αφήνεις και μιλάνε και γελάς. Και πρόσεξε με, και πρόσεξε με λίγο, πρόσεξε με λίγο, περίμενε, περίμενε. Όχι, πρόσεξε με εσύ λίγο. Δεν είμαι κανένας τυχαίος. Πρόσεξε με εσύ λίγο ένα λεπτάκι, άκουσε με λίγο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό να μιλάς για κάποιον που δεν είναι παρόντας, έτσι. Ένα πολύ βασικό είναι αυτό. Θα βγει να μιλήσει άμα θέλει. Όχι, θα βγεις εσύ στην εκπομπή του, δεν θα το κάνουμε εδώ πέρα. Μα βγαίνει με τους καθηγητές και με τους πρωτομάστορες εκεί πέρα πάνε να διαλύσουν τον Άρη. Δεν είναι σωστό να βγεις το τίμιο και το παντελονάτο να βγεις να πεις αυτόν. Τι ειρωνία είναι αυτή, εσείς δεν μπορείτε να μιλήσετε. Εγώ για το Χρήσανθο και μόνο έμεινα εκεί στο ράδιο αυτό και δεν πάω πουθενά. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτός. Να είσαι καλά γιατί περιμένει κι άλλος. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Νίκο. Ναι. Απορώ με τους Αριανούς. Γιατί εσύ τις. Που κάθονται ναι. Αριανός είμαι, δηλαδή δεν θα έπαιρνα. Έτσι. Σε αυτή την εκπομπή. Ποια εκπομπή? Αυτή που κάνεις εσύ τώρα με τον Χρήσανθο. Γιατί? Γι' αυτό ακούμε. Εσάς ακούμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εσύ. Απορώ με αυτούς που βγαίνουν στους άλλους, που βγαίνουν στο Ζαγόρα. Ο μεγαλύτερος αντιαριανός που υπάρχει, όλο η ηρωνία. Ποιος? Ξέρουμε τι είναι. Ποιος? Ο Ζαγόρας. Ο Ζαγόρας είναι αντιαριανός, τι λέτε? Αντιαριανός. Ανταριανός δεν είναι. Δεν τον ακούς γι' αυτό. Τον ακούω κάνει... πολλές φορές, πίστεψέ με. Νίκο, κάνει τη δουλειά του όπως θέλει εκείνος. Την κάνει ύπουλα τη δουλειά του. Ρε παιδιά. Και απορώ. Υπάρχει η εκπομπή η δικιά σας. Άλλον δεν είναι να ακούς από αυτό το ραδιόφωνο. Και απορώ με τους Αριανούς που ακούνε. Και υπάρχει το ραδιόφωνο του Άρη. Που μπορούν να πούν τα πάντα εκεί πέρα και να ακούσουν τα πάντα. Γιατί ακούνε αυτά τα ραδιόφωνα? Ακούστε, και άκουσε, με, άκουσε με λίγο, το όνομά σου πρώτα. Άκουσε, άκουσε με. Εγώ μόνο εσάς ακούω, δεν ακούω κανένα. Το όνομά σου, περίμενε και άσε με να μιλήσει. Το όνομά σου λίγο. Σταύρος. Το όνομά σου λοιπόν. Ο Λίμπερο είναι ένας σταθμός ο οποίος δίνει βήμα και λόγο σε όλους. Και ακούγονται όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις. Το ποιοι τώρα βγαίνουν στο Γιώργο και λένε αυτά που λένε είναι άλλη κουβέντα. Ο Γιώργος δεν έχει ειρωνευτεί τον Άρη ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Παίζει το ρόλο του όπως πρέπει. Όπως πρέπει παίζει εναντίον του Άρη. Και κάνω έκκληση από τους Αριανούς να ακούνε μόνο εσένα και το Χρήστο. Όλο το Λίμπερο να ακούνε. Και όλο το Λίμπερο να ακούνε. Υπάρχει ραδιόφωνο του Άρη που είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Όλο από το Λίμπερο. Πρωί μέχρι το βράδυ. Χαιρετώ. Γεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ελπίζω να μην συζητήσουμε πάλι τα ίδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Έτσι. Για την εμφάνιση. Συγχαρητήρια στο team εκεί των προπονητών, των γιατρών, τον κόσμο. Η ομάδα να συνεχίσει έτσι. Τώρα ή από τύχη ή από ατυχία έχουμε στη σειρά να παίξουμε με τρεις παράγκες. Τις δυο τις παίξαμε. Εγώ έτσι τα βλέπω τα παιχνίδια. Ότι έχουμε αντιπάλους στις τρεις παράγκες. Ναι. Παίξαμε την πρώτη παράγκα του Πιστολέρο, παίξαμε του Μιλισανίδη, τώρα είναι του Βαγγέλα η σειρά. Εμείς να κάνουμε το πρόγραμμά μας, να μελετήσουμε τον αντίπαλό μας, εμείς πάμε εκεί πέρα να κερδίσουμε ό,τι γίνεται περισσότερο, να κερδίσουμε τον αγώνα, να πάρουμε ένα βαθμό, όπως θα μας βγει το παιχνίδι. Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, γιατί ποιος ξέρει ποιο κοράκι θα μας στείλουν πάλι. Με τον Ολυμπιακό πάντα υπάρχουν. Εδώ δεν είδες το Διαμαντόπουλο το Σάββατο. Φαντάσου δηλαδή, κερδίσαμε και πάλι. Μα το επόμενο που θα έλεγα είναι ότι σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε, λέω παιδιά, αυτούς δεν τους φοβάμαι. Όταν παίζω εγώ μπάλα και θα τους καθαρίσω, δεν θα βάλω 5, θα βάλω 2. Δεν θα βάλω 4, θα βάλω 2. Αυτό γίνεται με τον Άρη. Και μεγάλη ευχαρίστηση για μένα προσωπικά, αλλά πιστεύω και για όλους τους Αριανούς, είναι ότι
όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα, όλοι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που γράφουν σε διάφορο, για διάφορες ομάδες, όλοι δεν έχουν να πούν κάτι για τον Άρη. Το μόνο που λένε είναι συγχαρητήρια, και οι προπονητές οι αντίπαλοι και οι παίκτες οι αντίπαλοι, ήταν καλύτερος ο Άρης από εμάς. Εμένα αυτό με γεμίζει να συνεχίσουμε έτσι βήμα-βήμα. Καλά κάναμε και κάναμε και ανανέωση το Δελιζήσι, να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι που είναι αναγκαίοι στην ομάδα, επάρξει, να κάνουμε και το καλοκαίρι με το καλό να είμαστε σε μια καλή θέση, να βγούμε στην Ευρώπη, και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Ωραίος και αισιόδοξος, μου αρέσεις. Ναι, μα για όνομα του Θεού, εγώ δηλαδή στο Καραϊσκάκι γιατί να πάω. Θα πάω να κερδίσω. Να σου πω κάτι, είναι αυτό που είπα στο πρώτο μάτι εκπομπής. Έτσι όπως είναι ο Άρης και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ο Άρης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γιατί δεν πάει να κερδίσει. Γιατί δεν είχες δίκιο σε αυτό που είπες. Ότι ο Ολυμπιακός, τι είναι ο Ολυμπιακός. Να θα πάει να παίξει ο Άρης όπως έπαιξε με στον ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός κατά 90% θα βράχει κυκλώσει. Και έχουν περάσει και πολλά χρόνια το διπλό με τον Σμπαρί και πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα, νομίζω. Εάν εμείς φάμε το 20 λεπτό, όπως είπαμε μέσα στην Τούμπα, ναι, τελείωσαν τα πράγματα. Τελείωσαν. Είναι υπέρ μας μετά. Το χ είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Και θα είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κλείσει μερικά στόματα, γιατί... Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρουν, φίλε Νίκο, το τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί με τα πανό που... Γιατί εγώ στο Βόλο ήμουνα. Ήμουν νεαρός και ήμουν στο Βόλο. Τι να με πούν αυτοί. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Εγώ δεν πάω για αυτούς κάτω. Ούτε να τους δώσω το πρωτάθλημα, ούτε να τους το κόψω. Εγώ πάω για μένα. Αυτό. Πάω για την ομάδα μου, πάω να πάρω βαθμούς, γιατί θέλω να εδραιωθώ σε αυτή τη θέση και αν μπορέσω και κάνω κάτι παραπάνω από τη θέση που είναι πιο πάνω. Θα ήθελα λίγο να σου πω πόσους βαθμούς διαφορά έχουμε από τον Παναθηναϊκό. 6. Και από τον Πανετολικό. 7. Μάλιστα. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα και πάλι, και θα ήθελα να πω, εκτός από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη που παίξαν μπαλάρα, να σταθώ λίγο στο Βαλεριάνο, ο οποίος πράγματι με εντυπωσιάζει και με εντυπωσίασε την προηγούμενη Κυριακή, το Σάββατο, συγγνώμη, που έπαιξε και σε ανάποδη θέση, τα έδωσε όλα, ακολούθησε σε απόδοση όλα τα παιδιά που παίξαν και ευελπιστώ να συνεχίσει η ομάδα μας κατά αυτόν τον τρόπο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είναι πολύ ωραίο που ασχολούνται όλοι μαζί μας. Για τον προηγούμενο. Δεν έχει γούστο. Ναι, ρε φίλε. Εγώ μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτοί που το παίζουν ουδέτεροι. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Είσαι αυτή τη στιγμή πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί έμενα ασχολούνται μαζί σου. Εννοείται. Λογικό δεν είναι. Σε φοβούνται όλοι τώρα. Πολλούς σε ενοχλεί κιόλας αυτό. Βέβαια. Την Κυριακή εμένα μ' αρέσει που θα κάτσουν όλοι οι υποξίδες και θα βλέπουν τον Άρη και στον κόλ το δικό μου θα πανηγυρίζουν. Εμένα μου αρέσει, μα λογικό δεν είναι. Όντως, την Κυριακή με ποιον θα είναι. Είναι, με ποιον θα είναι. Με εμάς. Θέλω την Κυριακή, για αυτό που είπες πριν, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ναι. Λάρσον, Φέτφα. Καλό. Λάρσον, Φέτφα, βέβαια, ρε φίλε, πρέπει να βάλεις τον Λάρσον μπροστά, πίσω το Φετματίδη. Και αυτό είναι σαν σενάριο, και αυτό παίζει σαν σενάριο, ναι. Ναι. Και να βάλει ο Φετματίδης ένα γκολ εκεί μέσα να το γουστάρουν και οι Γαβροί ίδιοι και να πούν τι χάσαμε. Κοίτα, το μάτς αυτό, αν βάλει το Φετφατζίδη από την αρχή, θα του δώσει εξτρά κίνητρο. Πολύ. Για να πάει και να τους δείξει ότι κακώς εμένα με αφήσατε να φύγω. Άνα, μπράβο. Θα πάει να βγάλει τη ψυχή του εκεί μέσα. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες. Κοίτα, εμένα ο Φετφατζίδης στο διάστημα που έπαιξε με την ΑΕΚ ήταν σίγουρα πιο... είχε μεγαλύτερη διάθεση και ήταν πιο δραστήριος από ότι στο μάτς με τον Πανιόνιο. Ο Γιουνές δεν φάνηκε με την ΑΕΚ, έτσι. Ο Γιουνές είχε την ευκαιρία να φανεί, αλλά σε εκείνη τη φάση που έχασε εκείνο τον γκολ. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Άμα έβαζες μπροστά του την κοινή και πίσω την κοινή έπαιζε στον Γκαρσία, το Λάρσον αριστερά και το Φετματί δεξιά. Ναι. Ο Γκαρσία την παίζει και το δεκάρι τη θέση. Τον προτιμώ στα άκρα περισσότερο, εντάξει. Δεν είναι τόσο στον άξονα ο Γκαρσία. Ποιον μπορούσε να βάλει εκεί, τον Λάρσον, στη μέση. Για το μάτς με τον Ολυμπιακό, λες. Με την ΑΕΚ. Μα με την ΑΕΚ. Ποιον δεν μπορούσε. Υπάρχει και ο Μαρτίνες. Υπάρχει. Ας το Μαρτίνες. Εντάξει, ο Μαρτίνες πιο πολύ σε αλλαγή. Εμένα πιο πολύ τον
πιο πολύ μου αρέσει. Κοίτα, από τους από Λάρσον. Βγάλει ζωντάνια στην αλλαγή. Ναι, από Λάρσον, Ματέο και Φετφατζίδη, στο 10 θα βάζω το Φετφατζίδη. Το Φετφατζίδη. Ναι. Το φαντάζεσαι αυτό το σκηνικό να υπήρχε με πόσο θα φύγει από εδώ μέσα. Εδώ έτσι και με πόσο πήγε να φύγει. Κοίτα, ο Παντελίδης πήγε στην επιλογή του Γιουνές για να έχει ένα ψηλό κορμί σε στατικές φάσεις. Και γιατί ήταν σίγουρος ότι ο Μαρτίνες δεν θα μπορέσει να βγάλει το 90 λεπτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Διάλεξε τον Τικινί. Για μένα δεν δικαιώθηκε με τον Γιουνές, γιατί δεν τα πήγε καλά, είναι η αλήθεια. Δικαιώθηκε με τον Τικινί, γιατί από τη στιγμή που το χρησιμοποίησε εκεί πέρα, απελευθερώθηκε. Και φάνηκε αυτό, ναι, από τον τρόπο που λειτουργούσε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή γυρνούσε, έκλεβε, ναι, μπάλες. Βρεθιόρε, ήταν ο νοικοκύρης του γηπέδου τώρα. Είναι τίμιος εργάτης ο Τικινί. Και φαίνεται αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε ειδικά με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Ο πιο νοικοκύρης μέσα στο γήπεδο δεν υπήρχε. Εγώ πάντως πιστεύω άμα βάλει το Φετφατζίδη, ο Φετφατζίδη θα βγάλει μεγάλη ψυχή και θα δείξει πολλά μόνο και μόνο γι' αυτό. Θα φανεί. Μέσα επόμενες μέρες που θα ξεκινήσω και δοκιμές θα δούμε τι σκέφτεται. Έγινε. Ο άλλος που είναι το φλαράκι μου, που είναι. Κάπου εδώ είναι, αλλά δεν τον βλέπω. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Επόμενος, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Σε κατάλαβα από τη φωνή κυριολεκτικά. Δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά, να ξέρεις. Πλέον εσένα σε αναγνωρίζω. Πεκτάρα. Λοιπόν, εγώ παιδί πήγα στο γήπεδο και μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Και θεωρώ ότι παίξαν και οι 11 πάρα πολύ καλά. Έχω μια διαφορετική άποψη στο θέμα του Γιουνές. Και εγώ στην αρχή τον είδα στο σχήμα, το θεώρησα πολύ βαρύ. Αλλά επειδή ήμουν ακριβώς κάτω στα κάγκελα της σειρά 2, γιατί μπήκα τελευταία στιγμή και πού να βρεις τώρα τη θέση, να την ψάξεις, να την βρεις. Επειδή ήμουν κοντά, στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον που τον είχα δίπλα μου, τον έβλεπα, κέρδισε πάρα πολλά φάουλ. Έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Στην κυριολεξία στο λέω αυτό. Ναι. Το έχεις δει και εσύ. Και έκανε τη βρώμικη τη δουλειά. Εάν δεις τον γκολ το δεύτερο, από το φάουλ του Γιουνές ξεκινάει. Του Ματίγιου που έγινε. Αλλά δεν κέρδισε μόνο ένα φάουλ, κέρδισε πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά φάουλ κέρδισε. Αυτό που έκανε ο Διαμαντόπουλος που λέγαμε, και ότι ο μεγάλος αυτός μπορεί να το κάνει, έκανε τη βρώμικη δουλειά. Ξέρεις τι, ο Γιουνές είναι για αυτά. Και άτυχος, δηλαδή έχει 7 δοκάρια. Δηλαδή, αν τα μισά να μπαίνουν, τώρα θα έχει 11 γκολ. Ο Γιουνές, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός επιθετικός, γιατί εντάξει, η πορεία του μέχρι στιγμής δεν αναιρεί την πορεία του, για παράδειγμα, στην Ξάνθη πριν 2 χρόνια που ήταν εκπληκτική. Είναι για να παίζει με ομάδες όπως ο Πας Γιάννενα, όπως ο Πανιόνιος. Αυτό που λες, δηλαδή αυτό που έκανε και ο Διαμαντόπουλος πολύ καλά πριν τερματιστεί, να βάζει πλάτη, να κερδίζει φάουλ. Ο Άρης το τελευταίο μήνα έχει βρει έναν τρόπο παιχνιδιού, στον οποίο κουμπώνει καλύτερα ένας γρήγορος επιθετικός. Συμφωνούμε σε αυτό που λες. Απόλυτα. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ο Λάσον δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι παίζει τη θέση στον Τεφόρ, αλλά προς το παρόν εκεί που παίζει... Εγώ δεν θα τον έπαιρνα από εκεί. Ναι, ιδίως το πρώτο επίπεδο. Ναι. Τα πρώτα 60 λεπτά ξεσκίζει, μετά κουράζεται, λογικό είναι. Αλλά ιδίως στο πρώτο και στο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνο δεν υπάρχει από εκεί την πλευρά. Παίζει καταπληκτικά ο άνθρωπος. Και μαρκάρει και γεννιέται τα πάντα. Εγώ δεν τον έπαιρνα από εκεί. Έτσι ακριβώς. Τώρα, από εκεί πέρα θεωρώ ότι, όπως είπες, είναι πολύ φορμαρισμένη η ομάδα. Θεωρώ ότι με τον Ολυμπιακό, εντάξει, κοίταξε, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μέσα στο Καρεσκάκη κάνει πάνω από 20 φάσεις όλες τις ομάδες. Έχει καλή επιθετική γραμμή, μεσοεπιθετική τουλάχιστον. Δεν έχει καλή αμυντική γραμμή. Εκεί μπορεί να χτυπήσει ο Άρης. Εκεί μπάζει, είναι θέμα. Τα center back του δηλαδή, ιδίως είναι πολύ. Να σου πω όμως κάτι. Ο Ολυμπιακός από την αρχή της σεζόν παράγει φάσεις πάρα πολλές. Ο Άρης όμως τον περιόρισε στο μάτς του πρώτου γύρου τουλάχιστον στις μισές. Μπορεί και λιγότερο. Ναι, ναι, λίγο. Όχι, μιλάω για το Καρεσκάκη. Εγώ δεν σου λέω για εκτός έδρας. Α, εγώ πάλι δεν το φοβάμαι ιδιαίτερα. Όχι, ναι. Εγώ τον λέω το Καρεσκάκη γιατί βλέπω τις φάσεις που κάνει ξεπερνάει τις 19-20 συνεχόμενα. Είτε μέσα είτε έξω. Πάντως κάνει φάσεις. Απλά δεν βάζει γκολ. Δεν βάζει γκολ. Εμένα με ενδιαφέρει το δίδυμο που έχω το... να παίξει έτσι όπως παίξανε. Βέλεθ Ρόουζ. Βλέπεις φίλε που συζητούσαμε για την κατοχή της μπάλας πολύ παλιά με Περέρα που είχαμε κατοχή. Βλέπεις ότι το 32% του Άρη με την ΑΕΚ έχει βάλει 3 γκολ για μένα. 3 γκολ. Έχει βάλει 3 γκολ. Έχει κάνει 3 κλασικές ευκαιρίες. Με το 32% κατοχή, έτσι. 3 κλασικές ευκαιρίες, δεν σου κάνω τώρα τα σου και τα άλλα. 3 κλασικές ευκαιρίες, 3 γκολ, 2 δοκάρια.
Με το 32%. Δεν παίζει κατοχή μπάλα. Και με τον Ερέρα ο Άρης είχε κατοχή μπάλα. Αλλά δεν είχε ουσία. Άλλο το να έχεις την κατοχή, να φτιάχνεις φάσεις και να δημιουργείς, και άλλο να είσαι φλίαρος. Όχι, φύγε τώρα. Αυτό που κάνει ο Άρης, κερδίζει την μπάλα και βγαίνει και κάνει τη φάση. Φλίαρος. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα το Χρήσα. Χρήσανθε, καλό στο να είσαι. Τι γίνεται, παιδιά, τι λέγατε εδώ πέρα, δεν ακούω τίποτα, φίλε. Χρήσανθε, μια χαρά είσαι. Καλά τα είπε. Καλεσμένο είσαι, μια χαρά. Καλεσμένο. Για εσένα μιλάνε. Τι να. Όχι, τώρα δεν ακούω τίποτα. Στο ένα ακούω. Για μένα μιλά. Χρήσανθε. Το πέναλτι, το είδε άλλο ένα πέναλτι που μα φάγανε. Φιλαράκι, εγώ θεωρώ ότι είναι πέναλτι και ακούω δύο διαιτητέ τώρα Α κατηγορία. Δεν λέω γι' αυτό. Για ποιο? Για το δεύτερο πέναλτι. Που είναι πιο Mars από το Mars. Το βάλαμε. Το είδα, Χρήσανθε. Το είδα μου, τώρα στο www.allaboutaris.com. Χθες το απόγευμα. Το είδα τώρα στο, τέτοιο, στο κύκλο που το έχεις. Μπράβο. Α, πάτα. Ωραία. Το βίντεο. Το βίντεο πάτα. Θα το δω, θα το δω. Αλλά εγώ λέω πάλι και, και λίγο στο Instagram, είναι... παιδιά. Να γίνετε λίγο συνδρομητές στο Instagram. Θα γίνουμε. Λοιπόν, πες μου σε μισό παρακαλώ. Οι διαιτητές λένε δεν είναι πέναλτι. Ναι. Που κρατάει την μπάλα. Για να σε κοροϊδεύουν με το VAR μετά. Έτσι θα σε κοροϊδεύουν. Εγώ, εντάξει, για να σου πω κάτι. Το πρώτο γκολ, επειδή πήρα και τηλέφωνο μου μέσα στο γήπεδο, ναι. Η ίδια Αριανή μου λένε έκανε κίνηση. Μου λέει ο... Δεν ξέρουν τον κανονισμό οι Αριανοί, λοιπόν, πες τους. Ναι, αλλά οι διαιτητές που ξέρουν τον κανονισμό, τι γίνεται, ρε φίλε. Το είπε, ρε. Δεν μας άκουγες χθες, ε. Δεν μπόρεσε χθες. Χθες, λοιπόν, έβαλα τον κύριο Βαρούχα, ο οποίος λέει, κάνει κίνηση προς την μπάλα και ταυτόχρονα, πρόσεξε με, βρίσκεται, εσύ την είδες στη φάση μετά, την είδες? Την είδες, την είδες, βέβαια, βέβαια. Άκου λίγο, ο Γιουνές ταυτόχρονα, φέρτε λίγο στο μυαλό σου τη φάση και τη θέση του Μπάρκα. Στο μυαλό μου τώρα. Ωραία. Και ταυτόχρονα βρίσκεται στην οπτική γωνία του Μπάρκα. Μπράβο. Ο Γιουνές είναι στην οπτική γωνία του Μπάρκα. Όχι, καμία σχέση. Ο Γιουνές είναι στο δεξί δοκάρι. Ο Μπάρκας είναι στο αριστερό. Η μπάλα. Άρα. Άρα σου είπε τον κανονισμό. Άκου λίγο. Σου είπε τον κανονισμό. Και ενώ εσύ με την εικόνα βλέπεις ότι αυτό που σου λέει δεν ισχύει, δηλαδή δεν είναι στην οπτική του γραμμή, παρόλα αυτά λέει offside. Ναι. Αυτό είναι τέχνη, τέχνη προπαγάνδας. Έτσι. Άρα χρήσατε με το VAR πάλι πρόβλημα θα έχουμε. Φυσικά θα έχεις πρόβλημα. Φυσικά. Αφού πάλι, θα κρίνει ο διαιτητής στο τέλος. Θα πέφτει ο Μπίσεζαρ, θα κάνει βουτιά και ο Τάσος ο Κάκος του 2021 θα λέει ήταν πέναλτι. Συμφωνώ μαζί σου. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε μια καλή μπάλα με τον Ολυμπιακό, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί πιστεύω στην ομάδα έτσι πως παίζει. Να έχουμε και λίγο και τύχη, χρειάζεται και τύχη με τις μεγάλες ομάδες, τις δικές μας, τη δικιά μας την ομάδα εννοώ. Είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά η τύχη δεν μας έχει ευνοήσει ακόμα. Καιρός να μας ευνοήσει και λίγο η τύχη, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε πολλά πράγματα πρώτα για τον Άρη. Για τον Άρη, για την ιδέα Άρης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο Άρης είχα πει ότι από τα τρία τέρμα, αν πάρει 4 βαθμούς, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχει πάρει τους 4 βαθμούς. Και πάω στον Ολυμπιακό να το χτυπήσουμε το παιχνίδι. Να είσαι καλά. Έτσι, καλή δύναμη. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Είναι τόσο τεράστιος ο Άρης, τόσο τεράστιος είναι ο Άρης και τόσο τεράστιος μέσα στα μούτρα τους, που θεωρούν ότι αν χάσουμε από τον Ολυμπιακό, θα έχουμε κάτσει να χάσουμε. Τόσο μεγάλος είναι ο Άρης. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήσανθη, καλησπέρα Νίκο. Αυτό το κάνουν και μπλοκ, φίλε. Γεια σου, Κλειωμένη. Είμαστε καλά. Καλά, καλά. Δόξα τον Θεό. Λοιπόν, στο μάτι της Κυριακής πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο Βαλεριάνο. Ναι, ήταν καλός. Το Σάββατο έγινε απλά το παιχνίδι. Το Σάββατο, παίζοντας νομίζω πρώτη φορά στην καριέρα του δεξιός μπακ. Εντάξει, μπακ έπαιξε, δεν έπαιξε και φορ. Όχι, ναι, εντάξει, ήταν ανάγκη. Τη θέση τη γνωρίζει. Το θέμα ήταν ότι. Ίσα να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι από τις πλέον έξυπνες κινήσεις του Παντελίδη για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Από εκείνη την πλευρά παίζουν δύο ποδοσφαιριστές. Ο Λιβάγια, τρεις στην ουσία. Ο Λιβάγια, ο Μπακασέτας και ενίοτε ο Μάνταλος. Ναι. Και οι δύο, πρώτοι που ανέφερα, συγκλίνουν προς τον άξονα. Ναι. Και ο Μάνταλος, ειδικά, παίζει με εκείνο το πόδι. Από εκείνη την πλευρά. Αν το δεις, το αριστερό του Βαλεριάνου είναι ιδανικό για να κόψει τους παίχτες που συγκλίνουν προς τον άξονα. Αν τον πρόσεξε, γιατί εγώ τον πρόσεξα μέσα στο γήπεδο, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο τους είχαν πάρει παραμάζωμα, οπότε δεν κοίτωσε στην άμυνα. Ο Βαλεριάνος σε 2-3 περιπτώσεις χάνονταν. Ενώ έχανε τη θέση του, όχι τον παίχτη, αλλά
του φώναζε ο Βέλεθ, του φώναζε ο Κουέστα και σε δευτερόλεπτα, σου λέω γιατί το κοιτούσα, σε δευτερόλεπτα το παιδί ξαναέπαιρνε τη σωστή θέση. Γιατί ξέρεις, πάει το σώμα σου εμπειρικά να πάρει την τοποθέτηση σε σχέση με τη γραμμή τέρματος και την γραμμή out από την άλλη πλευρά. Μάλιστα, ναι, ναι, ήταν εξαιρετικός ο Βαλεριάνος και μπράβο του. Ο Βαλεριάνος εξαιρετικός και χαρακτηριστικά η φάση που με έχει μείνει είναι όταν σε κάποια φάση ο Λιβάγια είχε μπει στην περιοχή και ο Βαλεριάνος χρόνο 0 τον κόντραρε και τον έκοψε. Εκεί το βοήθησε ότι είναι αριστεροπόδαρος. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για αυτές τις αμφισβητούμενες φάσεις, όταν βλέπεις μια φάση με τα μάτια σου εσύ, δεν χρειάζεται να πάρεις τη γνώμη κανένα βαρούχα και κανένα κάκο. Δεν μπορεί να είναι έξω νύχτα και να σου λέει ότι είναι μέρα. Έχεις την άποψη τη δική σου γιατί το βλέπεις. Δεν μπορεί να σε αλλάξει κανένα, δεν μπορεί να σου κάνει, δεν μπορεί να σου πει κάτι. Πώς είναι δυνατόν, αφού το είδαμε όλοι αυτό, ο Μπάρκας μπορούσε άνετα να βγει για να κάνει προσπάθεια να πιάσει την μπάλα, άνετα, δεν μπόρεσε και η απόδειξη για το ότι το γκολ ήταν κανονικό είναι ότι όταν μπήκε το γκολ, ο Μπάρκας δεν έτρεξε ούτε στον επόπτη ούτε στο διαιτητή να διαμαρτυρηθεί, αλλά φώναζε τους αμυντικούς του. Συνήθως όταν ο παίκτης βλέπει ότι είναι κάτι offside και έχει, τρέχει είτε στον επόπτη είτε στο διαιτητή. Ο Μπάρκας δεν έτρεξε πουθενά. Μου έχει στείλει κλειωμένη εδώ ένας φίλος, επειδή μας αρέσει τα οικονομικά στους Αριανούς, μου έχει στείλει τις ζημίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τις ζημίες. Το 17-18 λοιπόν εμφάνισε ζημίες μεταφόρων ύψους 20,78 εκατομμυρίων ευρώ. 21 εκατομμυριάκια δηλαδή. Είχε έσοδα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Κόστος λειτουργίας 29 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τα νούμερα. Γιατί πολλοί Αριανοί συγκρίνουμε και λέμε να κάνουμε ομάδα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε καμιά 30 εκατομμύρια στην άκρη, να το πούμε. Ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Του Άρη το ξέρεις? Εγώ όχι, το ξέρω. Είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ του Άρη. Αν έχω προσθέσει ή όχι τα 670 τα τελευταία, δεν το θυμάμαι. Είναι ή 2 ή 2,5 τέλος πάντων. Πες μου λίγο πόσο είναι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο είναι. Θα είναι αστρονομικό νούμερο. 100,03. 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το νούμερο μέρα με τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε. Αυτή η ομάδα λοιπόν έπαιξε με τον Άρη. Και ο Άρης σε 3 παιχνίδια την πάτησε. Ναι, το είδαμε όλοι. Και κλείνοντας, θέλω να πω τώρα έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα, βέβαια είναι νωρίς για σχήματα και τέτοια. Ναι. Βλέπετε να πηγαίνει πάλι με center forward το Γιουνές ή να είναι υπεπατημένη λόγω της έδρασης, δεν κινεί μπροστά. Δεν παίζει, ο Ντιγκινή είναι 15 μέρες έξω. Τι, ας χτυπήσει. Βέβαια, και το, δηλώθηκε κιόλας, αλλά έχει αυτός, πώς λέγεται, θλάσσιος κοιλιακό, πώς λέγεται αυτό. Πού μας το πάνε. Πες ρε ρεπόρτερ. Κάτσε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να το θυμίζω. Στους κοιλιακούς φάνηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, αν το έβλεπες, ο Γκυκινής σε 3-4 περιπτώσεις έπεσε κάτω. Από χτύπημα στα πλευρά. Ευτυχώς δεν έχει κάταγμα στα πλευρά. Θλάσσεις στους λοξούς κοιλιακούς. Θλάσσεις στους λοξούς κοιλιακούς. Χάνει σίγουρα Ολυμπιακό. Πολύ πιθανό να χάσει και τον Απόλλωνα. Εντάξει, με τον Απόλλωνα. Οπότε πάει, μάλλον ο Μαρτίνεφ πάει, ο Τόλσο τι γίνεται? Ο Τόνος έκανε μέρος του προγράμματος σήμερα, συνέχεια ακολούθησε δικό του. Ναι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ακόμα ότι θα προλάβει να είναι έτοιμος, αλλά θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε παίχτες εκεί, έχουμε. Έχεις και το Μαρτίνες, έχεις. Και γυρνάει και ο Τζανακάκης, έτσι. Ναι. Τζανακάκη. Πάει ο Τζανακάκης δεξιά, μάλλον δεν θα πάει πάλι ο Βαλεριάνος. Όχι, βγήκε μια φορά, αλλά. Ναι. Αλλά άλλο στην έδρα σου με την ΑΕΚ, άλλο εκτός με τον Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, οπότε έγινε καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ώρα και μετά θα ακούσουμε και τον επόμενο φίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, χαίρετε. Χαίρετε. Καλά τα είπε ο Χρήστανθος χθες. Είναι από τις λίγες φορές που
η αναφορά του και η ανάλυση. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου μόνο. Ναι. Εκεί είναι ο Χρήστανθος. Εδώ είναι. Να μιλήσει λίγο κι αυτός. Καημένος. Είναι γιατί τον έχω τις πέντε εδώ πέρα θυμωμένο και δεν μιλάει γι' αυτό. Τώρα λύθηκε. Λοιπόν, για το συνάφι σας είχα πει μία κουβέντα, έτσι. Η οποία είναι? Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Άστο, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Θα πει κάποιος όχι όλοι. Σωστά, δεν θέλω να είμαι κατηγορηματικός και απόλυτος, αλλά είναι πολύ δηλαδή βρώμα. Κάποιος θα καίγεται έτσι από περιέργεια να με αυτό να το... Βαρούχας λέγεται αυτός ο τύπος. Καθηγητής διαιτησίας. Αυτός δεν είναι συνάφημας. Αυτός δεν είναι συνάφημας. Ναι. Και εγώ είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος. Χάλικα. Ναι. Άμα αυτός είναι καθηγητής. Έτσι δηλώνει. Όπως είπε ο Χρήσαν, έτσι δηλώνει. Καλά, κοιτάξτε, άλλωστε... Στην Ελλάδα ό,τι δηλώνεις είσαι. Είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Αυτό. Ό,τι δηλώσεις είσαι, να είναι σε αυτή τη χώρα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Ο Μπάρκας στο δεξί δοκάρι όπως κάθεται, αριστερό όπως το βλέπουμε εμείς, ο Γιουνές στο αριστερό δοκάρι, λοιπόν, στο δεξί όπως βλέπουμε εμείς. Ούτε το οπτικό πεδίο τον κλείνει, ούτε συμμετοχή στη φάση. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Ναι. Και βγήκαμε και είπαμε ότι είναι λοιπόν offside και καλώς ακυρώθηκε. Αργιανή το είπαμε. Γιατί από το μεσημέρι και μετά με πήραξαν κάποιες κουβέντες και απευθύνουμε πάλι σε αργιανό κόσμο. Και όχι στους εχθρούς και τους αντιπάλους του Άρη. Και βγήκαν αμέσως να πούνε offside και το ένα και το άλλο. Ως προς τον πέναλτι είναι οι καινούργοι κανονισμοί της εξυγίανσης. Όλες οι ομάδες εκτός του Άρη θα παίζουν με δύο τερματοφύλακες. Όχι με έναν. Με δύο τερματοφύλακες θα παίζουν και μια και στηρίζεται το χέρι, οπότε φτάνει την μπάλα και λες ότι στηρίχτηκα και τελείωσε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Και πάμε τώρα να με τον τύπο να προσπαθεί να δει στη φάση που κλέβει ο Ντικινή αν υπάρχει φάουλ. Και πετιέται να πούμε η νηφίτσα που παριστάνει να με το δημοσιογράφο και λέει τον έσπρωξε και πήρε την μπάλα. Μπασημένες κουβέντες σαν να έλεγε ναι, προηγήθηκε φάουλ. Προσπαθεί να δίναμε τώρα στον Μπάσα αν η μπάλα να με χτύπησε σε μια φάση στο χέρι αν είναι πέναλτι ή αν είναι κόρνερ, αν τον βρήκε να με και είναι κόρνερ. Το δεύτερο πέναλτι το οποίο δεν είδα και εγώ και το είδα μετά από το πρεσάρις όπως το έχετε μέσα να με στον κύκλο και πραγματικά... All about Άρης, all about Άρης. All about Άρης, μπερδεύεσαι. All about Άρης, εκεί το πήρε καρότσι. Αλλά προσπαθούσανε, ναι, προσπαθούσανε να βγάλουν φάουλ τον γκολ, ας πούμε, τη φάση με το Ντικινή και ότι κάτι ύποπτο υπάρχει να είμαι στην περίπτωση του Μπάσα. Σωστά. Σωστά, Χρήστανθε. Ναι, αλλά δεν υπήρχε τελικά. Μα είπαμε το συνάφι σας. Η Τσίντζα δίπλα πετάχτηκε και είπε το χέρι. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσιογραφία. Γενικά. Σε όλες και στο αθλητικό ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Διόλευτα, δεν τελείωσα. Λοιπόν. Βάλε και τον επίλογο. Ο επίλογος, ας πούμε, είναι ότι βλέπετε ότι είναι αργυρώνητοι άπαντες. Προσκυνάνε να με λοιπόν, ας πούμε, στο νέο χαλίφι, το μαύρο άσπρο. Δεν υπάρχει να με τίποτα. Πού είναι δήθεν ο δημοσιογράφος ότι είναι η τέταρτη εξουσία και αντικειμενικά και πράσινα άλογα. Εσύ χωρίς ας με αυτά τα όπλα θα είσαι φτωχός ας με συγγενής. Συμφωνώ να είμαι λοιπόν με τον Βαλεγιάνο και με τον Τζανακάκη. Δεν ξέρω εάν η περίπτωση με τον Εργοτέλη και εκείνο το θα φύγετε όλοι κούνησε να με κάποιους να συνεχίσουν έτσι αυτοί οι δύο, ίσως να κερδίσουν ένα με την παραμονή τους ας πούμε στον Άρη και συμφωνώ με την παρατήρηση. Ο Βαλεριάνος ολοκληρώνεται. Δεν άκουσα. Ο Τζανακάκης έχει συμβόλαιο. Και ο Βαλεριάνος ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Εάν συνεχίσει λοιπόν ο Βαλεριάνος έτσι με τον Τσαμπουκά που έχει αλλά με έξυπνο τρόπο τα νεύρα του γιατί έχει ψυχή, σε αυτό να πούμε λοιπόν το σημείο υπερδικούλα του το λέει χωρίς συζήτηση. Σωστή παρατήρηση του Χρήσανθου ότι με το αριστερό πόδι και μου θύμισε τον Μπάλας, είστε μικροί.
Ο Άρης έπαιζε με δεξίλαμε λοιπόν μπακ τον μπάλα με αριστερό πόδι και αριστερά είχε τον Αλμπάντι. Η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Είχε 3 χρόνια, είχε φάει 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. 2 χρόνια. Η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη με τον Σπυρίδωνα, με το Σοφοκλή, το Σεμερτζή, με τον Χριστίδη, με τον Πάλα και με τον Αλμπάντι. Να συνεχίσουν έτσι. Να είσαι καλά. Πάμε στον, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαρακτηρισμούς απλά, παιδιά, ζώα και τα λοιπά. Ας μην χαρακτηρίζουμε ούτε νηφίτσες, ούτε αρκούδες, ούτε φίδια, ούτε τίποτα τέτοιο. Να εκλείψουν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ωραία. Μη με περνάτε για τρελό. Τώρα τι break να βάλεις. Το πάρουμε σε ρίγμα. Θα το πάρουμε, ναι. Το βάλουμε μετά. Κλείσουμε λίγο νωρίτερα και βάλουμε και τον break. Γιατί να κλείσουμε νωρίτερα. Γιατί δεν κάναμε break σε 6.30. Δεν πειράζει. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό για λίγο ακόμα το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα πάμε για κανένα. Τι άλλο έθιξες, είπες για το Δέλη. Ναι, είπαμε για το Δέλη Ζήση, είπαμε για τον Τόνσο που έκανε μέρος σημερινής προπόνησης, όχι ολόκληρη. Ο Κουέστα από τύπο υπογράφει. Μεθαύριο. Αύριο, μεθαύριο. Αύριο, μεθαύριο. Εσύ άμα πίσω. Εγώ τι είμαι, ρε φίλε. Εγώ ένα απλό guest star στην εκπομπή είμαι. Βοηθός ρεπόρτερ. Έφτιαξα και όλα τα συστήματα. Έκανα λογαριασμούς, λίμπερο, αυτά, clean feed. Εκπληκτικές μεταδόσεις θα κάνεις, Νίκο Παπαδόπουλε. Σου βάλα και να γράφεις. Κατέβασα τα πάντα όλα. Λογαριασμού στα Google, LibreOffice, σούβαλα, Word, σούβαλα, ό,τι θες, φίλε. Ακουστικά, καινούρια. Μια χαρά. Δικά μου είναι, τα χρεώσω. Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Άντε, μίλα λίγο, εκπομπή σου είναι. Θες κάτι να με ρωτήσεις, θες κάτι να πω. Μίλα μας για σένα. Για μένα τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν έχω κάτι να σου πω. Δεν έχεις κάτι. Τι μέρα σήμερα. Τρίτη Χρυσάνθου. Αύριο. Τετάρτη. Ωραία. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ ήθελα να μιλήσω και να πω ότι περίμενα. Εγώ ύποπτος είσαι. Τι είμαι? Ύποπτος. Όχι, καθόλου ύποπτος είμαι. Σου στείλα και μήνυμα από χθες. Άρα είσαι ύποπτος. Μεταξύ δημοσιογράφων. Τι, σύσκεψη. Ναι, κάτι σου γράψα στο ποστάρισμα. Τι άθεμισε μου. Όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη να κάνετε μια κοινή γραμμή όσον αφορά τον πόλεμο που δεχόμαστε. Τι εννοείς κοινή γραμμή? Κοινή γραμμή για τα ευκολώς εννοούμενα. Γιατί, τι έχουμε διαφορετική? Να το πω πιο σκληρή. Πιο σκληρή. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα λίγο. Απευθύνεσαι σε αυτόν ο οποίος είναι ο πιο σκληρός από όλους. Εννοείται. Τι να κάνω εγώ. Το μέτρο του καθενός είναι δικό του. Δεν μπορούμε να πούμε στον Νίκο, ας πούμε, που είναι δίπλα μου, να μην μιλάω για άλλους συναδέλφους. Να γίνει σαν τα μούτρα μου. Το καταλαβαίνω. Καταλαβες. Αλλά η γραμμή, η γραμμή που λες, που δεν είναι ωραία ως λέξη, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Νομίζω ότι με όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα, τα οποία τουλάχιστον δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Άρης ή οτιδήποτε άλλο, είναι κοινή. Γιατί είναι το συμφέρον του συλλόγου αυτό. Αλλά είναι διαφορετικό, φίλε μου, πες με το μικρό σου. Νίκος. Νίκο μου, να είμαστε... τρία site και 5 δημοσιογράφοι σε άλλα 2 site στην Αθήνα και είναι διαφορετικό να είναι 100. Έτσι ακριβώς. Γιατί οι άλλοι έχουν το χρήμα. Το είπαμε. Μα αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Καλά, εντάξει. Είμαστε σε καλό δρόμο γιατί η ομάδα πάει καλά. Όταν η ομάδα έχασε το Λεβαδιακό, μας έστελνε άλλος μήνυμα και μας έλεγε να βγάλουμε καρκίνο εμείς και η οικογένειά μας. Επειδή έχασε ο Άρης, φταίγαμε εμείς. Τώρα που κέρδισε, μάλλον θα πάρω πριν. Να περάσω από την Αλκμίνη, θα πάρω πριν. Όσον αφορά την ομάδα. Δεν με λες να πάρουμε το πριν. Να το πάρεις. Και πολυτέκνου, έτσι. Θα το πάρεις από τον Τζίπρα, σίγουρα. Να μας φάνει. Δεν ξέρω, μην πούμε να ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Πάμε για την ομάδα. Όσον αφορά την ομάδα. Επειδή πολλοί είναι άσχετοι και είναι άσχετοι όσον αφορά τον αθλητισμό. Ναι. Γιατί κάποια πράγματα οι σχετικοί τα λέγανε. Ότι η ομάδα περπατάει, δεν τρέχει. Όπως ο Νίκος εδώ δίπλα. Ναι, όπως για παράδειγμα τα εργομετρικά. Ο Ματίγια έτρεχε 6-7 χιλιόμετρα και δεν τρέχει 10. Τα εργομετρικά. Και μου λέει ο άλλος, πού τα ξέρεις τα εργομετρικά.
Μα δεν χρειάζεται να ξέρουν τα εργομετρικά. Κάποια πρέπει να κάνουν μπαμ. Εμείς ξέραμε και τα εργομετρικά όμως. Ρωτήσαμε, μάθαμε. Δεν θέλω να μάθω τι έλεγαν τα εργομετρικά. Τα εργομετρικά είναι δύο φορές πάνω σε σχέση με πώς ήταν τον Νοέμβριο. Μα κάνει μπαμ. Η ομάδα πλέον βγάζει 80 λεπτό. 90 λεπτό. Έτσι. Δεν έβγαζε πριν από 1,5 Βέβαια, μήνα. Να πω το εξής. Να τον κρίνουμε και όταν κάνει προετοιμασία. Γιατί πολλοί προπονητές καλά τα πάνε όταν τελειώνει η σεζόν. Όταν κάνουν μετά προετοιμασία οι ίδιοι. Και είναι και το παράδειγμα του Αστέρα Τρίπολης αυτό. Δεν ξέρεις. Εγώ μιλάω για σήμερα. Σήμερα εγώ λοιπόν που μιλάμε είναι δικαιωμένος 100% σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει διαφορά στους παίκτες το πώς τρέχαν και πώς τρέχουνε. Σωστά. Εκείνος ο καημένος ο Ντιγκινή από όλο δηλαδή έχει βγάλει κόκκινη γλώσσα. Να είμαστε δίκαιοι σε κάτι όμως. Το στυλ παιχνιδιού του Ερέρα δεν απαιτούσε τα τρεξίματα που απαιτεί το στυλ παιχνιδιού του Παντελίδη. Το στυλ όμως παιχνιδιού του Ερέρα, εγώ δεν είδα καμιά φορά να μπαίνει μέσα ο μέσος να μπαίνει στην περιοχή. Σωστό. Δηλαδή, επίσης δεν είδα κομπίνες στα φάουλ όπως αυτό που μας έφερε το δεύτερο γκολ για να εκμεταλλευτώ τα εξαιρετικά χτυπήματα του Ματίγια. Στο ρεπορτάζ του. Μπράβο. Είμαστε φουλ στην κομπίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Κοντεύω να ξεπεράσουμε και τον ΠΑΟΚ. Είναι η ίδια φάση με Λαμία. Όχι, κομπίνα και ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το ξεπεράσουν. Με Λαμία, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Το βλέπουν δηλαδή αυτές οι ομάδες. Συνέχεια. Θα σου πιάσω συνέχεια... εγώ, ας πούμε, πρόσεξε τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που είναι ομάδες, ρε παιδί μου, που έχουν ισχυρούς επιχειρηματίες από πίσω τους, με επιτελεία ολόκληρα που τους πληρώνουν λεφτά κτλ. Και δεν έχουν δει ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στην ΑΕΚ την κομπίνα αυτή που βγάζει ο Ματίγια με το Βέλεθ, που είτε θα πάει σε παίχνη να πάρει την κεφαλιά, είτε θα πάει απευθείας από το Ματίγια. Δεν το έχουν προσέξει. Και κάτι ακόμα, όσον αφορά την ομάδα, η ομάδα αυτή τη στιγμή μου θυμίζει μια συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια, μικρογραφία της εννοείται. Ατλέτικο Μαδρίτης. Όσον αφορά τι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει περίπου ποσοστό κατοχής μπάλας γύρω στο 40%. Ναι. Δείτε το. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι πρώτο μέλημα να έχει την κατοχή της μπάλας. Δεν χρειάζεται να έχει την κατοχή της μπάλας. Ναι, αλλά έχει τρεις φίνες μπροστά, οι οποίοι φεύγουν σφεντώνες και σου βάζουν τα γκολ ανά πάση στιγμή. Αυτό. Προσαρμόστηκε ο Παντελίδης στο ρόστερ που έχει και πέσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι δηλαδή μία μικρογραφία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Και δείχνει ότι είναι ομάδα του προπονητή. Ναι. Παίζουν για τον Παντελίδη. Τώρα δεν παίζουν όπως παίζουν για τον Σιμεώνε, αλλά τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού παίζουν. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι τότε βρίζαν τους πάντες και τα πάντα, ελπίζω να ξανασκεφτούν και να κόψουν και τη γλώσσα τους και το πληκτρολόγιο. Η κριτική που γινότανε μέχρι ένα σημείο, όταν γίνεται κριτική, είναι δικαιολογημένη. Είναι να μην πάμε σε διαδικασία του αφορισμού. Ακόμα και στο μάτς του Εργοτέλη, ναι. Γιατί λέμε ότι φταίει ο προπονητής, δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ ως παίκτης να γίνουμε ρεζίλα από τον παίκτη του Εργοτέλη. Εκεί φταίγαν όλοι. Έπρεπε να λειτουργήσει ο εγωισμός των παικτών. Ναι. Τώρα, τι έφταιγε τότε μέσα, γιατί κάποιοι παίκτες φύγανε. Ναι. Και έχουν αλλάξει τα πράγματα, καλώς φύγανε. Αυτούς που έχουν, μια χαρά. Παίκτες που να γουστάρουν να παίζουν στην ομάδα. Π.χ. Rose. Ο άνθρωπος έχει πάθει σοκ. Έχει τρελαθεί που ήρθε. Λέει και πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Δείχνει ότι είναι ευτυχισμένος. Τέτοιους παίκτες θέλουμε. Να δαγκώνουν. Μόλις σημαίνει τη λέξη. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι. Μακάρι να έρθουν και οι Σκανδιναβοί. Γιατί όχι. Έχουμε ακόμα μέχρι το καλό και θα τελειώσει χρονιά με το καλό και θα δούμε. Εννοείται ότι έχουμε. Αλλά μας λείπει ένα center for 100%. Τύπου Μπομπαντίγια. Ένα τέτοιο φόρ θες. Θα τον έφερνε στο Γενάρη τον Μπομπαντίγια, τον είχε συμφωνημένο. Αλλά τα εργομετρικά του ήταν λίγο χειρότερα από τα δικά μου. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. Το είχαμε πει. Το είχαμε πει, ρε φίλε. Να ακούς όλα μπαουτάρες κάθε μέρα, τι να σε κάνω, θα χάνεις τις ειδήσεις. Καλά, έχουν και δουλειές έκαμε, δηλαδή. Να μας ακούς τη μαγνητοσκόπηση. Να μπαίνεις, να τη βλέπεις, την ανεβάζουμε την εκπομπή στο YouTube. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε, να έρθουμε σπίτι σου να τα πούμε εμείς. Έλατε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Bye. Επόμενος. Καλησπέρα. Ο Αντώνης είμαι. Έλα, ο γνωστός. Όχι. Yeah. Από την Πτολεμαίδα, μάλλον δεν είμαι ο γνωστός. Ποιος είσαι, ο άγνωστος. Ο άγνωστος. Ο γνωστός άγνωστος. Αφού είσαι Αντώνης, είσαι γνωστός, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε μου, εντάξει. Okay. Πάντως έγραψες, δεν περίμενα να ακούσω ότι υπάρχει άνθρωπος με χειρότερα εργομετρικά από σένα. Καταρχήν έχω εξαιρετικά εργομετρικά για την ηλικία μου. Ναι, σωστά, ναι.
Στο μονό, πόσο ύψος έχεις? Εγώ είμαι ψηλός, είμαι και εγώ μπασκετικός, είμαι 1,86. 1,86, άρα θα σε κερδίσω 21,8 στο μονό. Εντάξει. Θα πάρουμε τις κοιλιές μας να κάνουμε κόντρα εκεί πέρα, ποιος θα πάρει. Δεν έχω χώρο. Πλέον κοιλιά. Α, μάλιστα, εντάξει. Ή μάλλον έχω, αλλά δεν είναι όσο μεγάλη ήταν πριν. Να είμαι σωστός. Είναι μείον 23 κιλά. Λοιπόν. Εγώ σας ακούω πιο πολύ το βράδυ μέσα από την εφαρμογή που ανεβάζετε πάνω την εκπομπή και, είναι, και έχω ξαναμιλήσει και έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η σακίνηση. Λοιπόν, και μια μέρα μετά πήρα να σχολιάσω την τοποθέτηση που έκανες, Χρήστα, χθες εσύ, που είπες για το επικοινωνιακό παιχνίδι. Ναι. Το επικοινωνιακό παιχνίδι είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αποδομήσουν την όποια εμφάνιση κάνει ο Άρης. Εντάξει. Γι' αυτό ψάχνουν ψήλου στα άχυρα, προσπαθούν να βρουν ακριβώς, να γυρίσουν 10 φάσεις πίσω για να δούνε τι γίνεται και προσπαθούν να πούνε ότι να μας πείσουν ή να πείσουν, δεν ξέρω ποιο να πείσουν, και μου κάνει εντύπωση που προσπαθεί και η Αρτένα, που ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα αθλητικό προϊόν που πουλάει και η Αρτένα δεν στηρίζει αυτό ακριβώς το προϊόν που έδωσαν, τελικά λίγα λεφτά δώσανε για τον Άρη. Αποδεικνύεται. Όλο αυτό ξεκινάει από κάπου, φίλε. Κοίταξε, εις που ξεκινάει. Ξεκινάει ότι έχουμε ένα πολύ κακό πρωτάθλημα και πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθούν τα τρία brand name που υπάρχουν. Έτσι. Τέσσερα είναι τα brand name. Τα τέσσερα brand name που υπάρχουν. Τα εγώ βάζω και τον Άρη μέσα. Γιατί brand name είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εντάξει. Ωραία, βάζουμε και τον Άρη μέσα. Αλλά στο μυαλό τους ο Άρης δεν είναι μέσα. Τώρα θα αρχίσει να είναι σιγά-σιγά. Εντάξει. Είχαμε μέχρι το καλοκαίρι δεν ήταν. Τώρα είναι. Είχαμε 5 μήνες τα μωρά του Δόνη. Εντάξει. Είχαμε πριν από 4 χρόνια όταν εμείς γυρνάγαμε στα χωράφια, είχαμε την ΑΕΚ, μη τυχόν χαθεί το προϊόν της ΑΕΚ, που ανοίγαμε αθλητικά και μας έλεγαν ρεκόρι ΑΕΚ στην ΓΑΜΑ Εθνική με τον κόσμο. Τρένο η ΑΕΚ μέσα στο Βίζαντα με Γάρον. Τρένο με τον Βουτσά. Εντάξει, και η ΑΕΚ προστατευότανε, έτσι και ακριβώς προσπαθούν να προστατεύσουν τα 3-4 προϊόντα που έχουν με το μυαλό τους ότι στηρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πλάκα ποια είναι, ότι μερικοί από αυτούς που τα ακούνε τα πιστεύουν και πήγε ο Ολυμπιακός να βάλει 5 μέσα στην Τούμπα και έφαγε 3. Εντάξει. Μερικοί πιστεύουν ότι έχουν πραγματικά σούπερ έξτρα προϊόντα και δεν βλέπουν ποιες είναι οι ομάδες τους. Νομίζω ότι την Κυριακή θα δούμε πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα μας. Έξυπνο και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαι πάλι αισιόδοξος και συνήθως μου βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Θα σου πω το εξής, Αντώνη μου, με βάση όλα αυτά που είπες. Η αφετηρία για αυτό που περιέγραψες λίγο πριν σε σχέση είτε με την ΕΡΤ είτε με άλλα κανάλια είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική η αφετηρία και τα κίνητρα του Τάσου Κάκου και του Όπεν, είναι διαφορετική η αφετηρία σε σχέση με την ΕΡΤ σε συγκεκριμένα πραγματάκια. Αυτή την περίοδο και μόνο, από τη μέρα δηλαδή που ο Άρης κέρδισε στην Τρίπολη, γιατί από εκεί ξεκίνησε, και έπειτα ένας και μόνο είναι ο λόγος για τον οποίο συντονισμένα, όχι η ΕΡΤ, όλα τα μέσα ενημέρωσης στα οποία έχει πρόσβαση ο Παναθηναϊκός, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο ένας τρόπος είναι ο απλός, δηλαδή όχι τίποτα, να πάρει το ρεπόρτερ του δηλαδή και να του πει βοήθα, όπως παίρνουν και εμάς ή του Άρη. Δεν λέω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι με το από πίσω. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός αδικείται, ο Άρης ευνοείται, παιδιά, αυτό πρέπει να περάσει προς τα έξω, μήπως και σώσουμε τη σεζόν, ο Παναθηναϊκός βγει πέμπτος και σβήσουμε την τιμωρία. Αυτή είναι, αυτό είναι. Γιατί αναρωτιέσαι για ποιο λόγο. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Γιατί σου λέει, Άρη δεν θα πάθεις και κακό. Είτε πέμπτος γης είτε έκτος, το ίδιο πράγμα είναι. Κατάλαβες. Θες να πεις ότι αν είναι μπροστά σου ο Παναθηναϊκός, σου... εσύ Άρη θα ναι, την κάνεις. Βέβαια, εγώ που βλέπω λίγο κάποια πραγματούδια, είδα ότι δειλά-δειλά άρχισαν να βγαίνουν άρθρα τα οποία αναφέρουν ότι θα πρέπει να σβηστεί η τιμωρία του Παναθηναϊκού εφόσον παρουσιάσει διακανονισμούς κτλ. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για φέτος, δεν μπορεί να γίνει φέτος, για του χρόνου το λένε.
Αυτό ίσως και να είναι επειδή φέτος το χάσαν το τρένο από ό,τι φαίνεται και ίσως γι' αυτό να το λένε. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αν δεν την κερδίζαν την πέμπτη θέση ξαφνικά το Μάιο θα μου λέγανε σβήστηκε η ποινή του Παναθηναϊκού, παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Ναι, δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρεις. Στη χώρα που ζούμε δεν το ξέρεις. Μπορεί να έχεις 200 διατάξεις και οι 201 να αναιρεί τις προηγούμενες 200. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Να είσαι καλά. Έτσι. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τελευταίο έχουμε. Όχι. Τι, τους έκλεισες. Όλους. Παιδιά, όσοι πήρα το καβαδία. Σκληρό. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνεται στα απομείναντα εντός έδρας παιχνίδια μέχρι το τέλος αγωνιστικής περίοδου. 4, αν δεν κάνω λάθος. Η είσοδος σε παιδιά μέχρι 12 ετών θα είναι δωρεάν. Άρα όσοι έχετε παιδάκια μέχρι 12 χρονών θα μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν δείχνει αντανακλαστικά στα παράπονα που έγιναν για μη είσοδο των παιδιών στο μάτς με την ΑΕΚ. Των παιδιών στο μάτς με την ΑΕΚ χωρίς εισιτήριο. Είναι μια κίνηση θετική και δεν μιλάμε για μάτς τα οποία δεν θα έχει κόσμο. Γιατί λογικά με τον Ατρόμητο, αν η ομάδα συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, με τον Ατρόμητο θα παίζει την τέταρτη θέση. Εκτός αν η Μπαρτσελώνα του Περιστερίου σαρώσει τα πάντα. Αλλά επειδή η Μπαρτσελώνα του Περιστερίου παίζει μέσα στον ΠΑΟΚ και μέσα στον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ στην έδρα του, θεωρώ ότι όταν παίξουμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είναι στο δίποντο τρίποντο η διαφορά, αν δεν είμαι από πάνω ήδη. Άρα... Για την ΑΕΚ και τον Ατρόμητο λες. Για τον Ατρόμητο λέω. Ο Ατρόμητος έχει εκτός τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό και εντός τον Παναθηναϊκό. Και την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ εκτός. Εντός. Εκτός. Νομίζω ότι την έχει εκτός. Έχει νικήσει 0-2, σωστά, ναι. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Γι' αυτό σου λέω. Στο ματς τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Φτιάξει και διαφορά από τον Ατρόμητο, εγώ πιστεύω, να συνεχίσει. Διαφορά δεν μπορεί να φτιάξει, είναι 6 βαθμοί. Λίγο. 4-5 βαθμοί. Φτιάξει διαφορά πρέπει να κερδίσει μέσα στον Παναθηναϊκό. Εγώ. Όχι ο Ατρόμητος. Γιατί να μην κερδίσω. Και ο Ατρόμητος μπορεί να κερδίσει. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Εγώ θα κερδίσω την Κυριακή. Για αρχή. Τι. Θα κερδίσω την Κυριακή. Αν κερδίσει την Κυριακή, καλώς εγώ τον πράγματο, θα βγεις τρίτος. Γιατί. Να βγω τρίτος, δεν κατάλαβα. Καλά, εγώ είπα να μην βγεις. Πολύ καλό εισιτήριο του Europa League. Ωραία. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε τι και. Τι λες ρε. Τι. Ποια ώρα για μπλε. Έχουμε διαφοροποίηση. Το φάγατε πάλι. Πάλι τον φάγατε. Έχει Basketball Champions League, ρε φίλε. Ποιος ασχολείται εδώ με τον Basketball Champions League. Ο Μοσχοβίτης. Θα είναι εκεί ο συνάδελφος, αφού δεν θα έρθει το βράδυ, σωστά. Θα είναι εκεί. Εντάξει, ρε φίλε, είναι σημαντικό. Εδώ, καλή ερώτηση. Ε? Αυτός που βγαίνει με άλλο επίθετο στον αέρα. Ο Τρέγιας. Δεν το είπε κανένας. Βέβαια είναι 7 παρά 1. Θα έρθει. Εντάξει, 7.30 αρχίζει το μάτς. Ναι. Μέχρι τις 7.30 θα έρθει. Λοιπόν. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, να είστε καλά.